Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους τους κορυφαίους και εσάς πρωτίστως ότι όποια πληροφορία υπάρχει, όποια εμπειρία υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαστε κάθετοι και άτεκτοι, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλώ αυτά τα θέματα να τα μαθαίνουμε, να τα δούμε, προκειμένου να τελειώνουμε με αυτό. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι κανενός. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι φαρμακοποιός στην πόλη για να συνεργάζονται κτλ. Αυτό τελειώνει. Και να είσαστε σίγουροι ότι μόλις έχει το Διοικητικό Συμβούλιο στα χέρια του την πρώτη πληροφορία για συγκεκριμένο τέτοιο άτομο, θα είσαστε σίγουροι ότι θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Δηλαδή, ο γιατρός του νοσοκομείου επιτρέπεται να παίρνει εξωτερικά ασθενείς. Τι εννοείται να παίρνει. Επιτρέπεται να έχει γιατρείο, επιτρέπεται. Όχι, όχι. Αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό είμαι τόσο κάθετος, ότι αυτό το πράγμα που. Αυτό είναι λόγος απόλυσης. Να έχουμε εμείς την πληροφορία, αμέσως θα είναι λόγος απόλυσης. Mm. Κλείνω αυτό το πρώτο για να πω μετά στα υπόλοιπα. Τα υλικά. Κοιτάξτε, υλικά και φάρμακα. Καταρχάς δεν λείπει κανένα φάρμακο. Και αυτό μόνο σας το διαβεβαιώσω. Στους τελευταίους μήνες είναι τέτοια η ροή της εισαγωγής φαρμάκου στο νοσοκομείο που δεν λείπει κανένα φάρμακο. Και αν λείπει η ώρα 9, η ώρα 10 θα είναι εδώ. Δεν υπάρχει θέμα φαρμάκου. Είπε κάποια πράγματα πριν ο κύριος Ψερώνης και για το Σεντόνια και για τα λοιπά. Ξέρετε που έχουμε φτάσει στο σημείο. Ένα λεπτό να πω και κάτι άλλο. Φάρμακα δεν έχουμε. Φάρμακα το κλείνω γιατί δεν θέλω. Θα πω γιατί μου έδωσε μια καλή ευκαιρία με την οφθαλμολογική και με την παιδιατρική για το προσωπικό. Θα τα πω και τα λέω. Δεν θα αφήσω κάτι. Θέλω να πω εδώ λοιπόν για τα Σεντόνια που δυστυχώς κάποιοι τα βουτάνε και τα πάνε μαζί του. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή ή όποια στιγμή πάτε, επειδή έχουμε το απόγευμα και το βράδυ από το γραφείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας, από το γραφείο της διευθύνουσας, έναν υπεύθυνο νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, έχεις ένα ντουλάπι 40 σεντόνια προκειμένου ό,τι κενό παρουσιάζεται την ώρα που νοσηλευόσουν εκεί και τα λοιπά, ή που το έχει βουτήξει κάποιος και φύγει, αμέσως να αντικαθίσει. Αυτό το έχουμε κάνει τώρα, τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες μέρες. Γιατί είδαμε κάποια προβλήματα σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτά που ακούμε και που δεχόμαστε και εμείς τα παίρνουμε όχι σαν κριτική, τα παίρνουμε σαν προτάσεις και σαν διάλογο μαζί σας για να τα διορθώσουμε. Το θέμα των οφθαλμολογικών, ή το θέμα των ορθοπαιδικών, ή το θέμα κάτι άλλο που παρουσιάζεται. Θέλω να σας πω ότι εμείς είπα εδώ ότι δεν είμαστε εδώ για να σπαταλάμε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Εμείς κάναμε διαγωνισμό για τους φακούς για να πάω στους οφθαλμιάτρους. Κάναμε διαγωνισμό. Υπήρχε σύμβαση της ΕΠΗ και ήρθαν οι εταιρείες, τον βγάλανε στη διάβια και προσφέρανε τιμές πάνω από το παρατηρητήριο. Πιο ακριβές. Που μπαίνουν μέσα οι τιμές όλες από το Υπουργείο και για όλα τα νοσοκομεία. Ο διοικητής τι έκανε. Ήταν ακόμα πριν αυτή και ο κ. Τσόλος, ο κ. Δέκας ήταν από τότε. Οπότε εγώ δεν υπογράφω να πάρω φαγούς ακριβότερους από αυτό που κυκλοφορεί στην πιάτσα και που εσείς επειδή είναι νοσοκομείο και επειδή έκανε η ΕΠΗ μια σύμβαση θέλετε να μου επιβάλλετε να πληρώσω πιο ακριβά τους φαγούς. Τελείωσε ο διαγωνισμός, έστειλα τον διαγωνισμό στον Υπουργό και στην Επιτροπή Προμηθειών και τους είπα κύριε πέστε μου, πρέπει να υπογράψω αυτές τις τιμές τις υψημένες με βάση τον διαγωνισμό της ΕΠΗ ή μπορώ να κάνω καινούργιο διαγωνισμό και να ζητάω τιμές παρατηρητηρίου. Πέρασαν μερικοί μήνες. Δυστυχώς η ΕΠΗ απάντησε ότι υπάρχει μια σύμβαση, πλαίσιο όπως την ονομάζουμε, που έχει κάποιες τιμές και πρέπει να πάω εκεί και στο παρατηρητήριο. Εχθές υπογράψαμε τη σύμβαση εκείνη. Αλλά εγώ έδωσα το στήριγμα στο Υπουργείο. Θυμηθείτε μας, ως νοσοκομείο Κορίνδου, η επόμενη σύμβαση που θα κάνει η ΕΠΗ για τους φαγούς, πόσο θα είναι. Πάρτε από ενδιαφέρον τις τιμές τις τωρινές, για να δείτε την επόμενη σύμβαση της ΕΠΗ, της Επιτροπής Προμηθειών του Υπουργείου, πόσο χαμηλότερο θα είναι. Για να δείτε τι ρόλο έπαιξε το νοσοκομείο Κορίνδου σε αυτό το κομμάτι.
Και αύριο δεν θα εγκρίνουμε, το έχουμε ήδη κουβεντιάσει, ένα διαγωνισμό για συντήρηση μηχανημάτων νεφρού. Γιατί έρχεται μια εταιρεία και λέει: έχω 12 μηχανήματα και είναι αποκλειστικά και προσφέρει 314 ευρώ συντήρηση τον μήνα για το καθένα. Και έρχεται η άλλη εταιρεία και εγώ λέει: δεν έχουμε κάτω από 370. Η διαφορά είναι 5.000 το χρόνο. Προσέξτε, 5.000. Εγώ και ο Τσερόλης, ο κ. Λέκας και το νοσοκομείο εδώ δεν θα υπογράψει ποτέ να το πάρουν αυτό. Θα μου πείτε τι θα γίνει όταν χαλάσουν τα μηχανήματα. Θα τους φωνάξω να τα φτιάξουν εκεί και θα πληρώσουν τη συντήρηση. Διότι η συντήρηση που ήταν τον προηγούμενο χρόνο χωρίς σύμβαση ήταν πολύ λιγότερη από τη σύμβαση που θέλαν αυτοί να κάνουν τώρα και να μας εκδιάσουν. Έτσι λοιπόν, με τα λεφτά του ελληνικού λαού εμείς δεν θα παίξουμε. Πάω στην παιδιατρική. Η παιδιατρική είναι ένα κομμάτι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς οι κορύφοι, ακόμα πριν έρθω εδώ, που είχε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη γιατρών. Δεν είχε ειδικευμένους γιατρούς για τον ΑΒΛ. Το νοσοκομείο αυτό κατάφερε να πάρει 3 επικουρικούς, να έχει τον κύριο Κουταβελή από το Κέντρο Υγείας του Τρακίου, 4, και ένα που έφερε η υγειονομική περιφέρεια από το Αργολίδα για να κάνει εφημερίες, 5. Έτσι λοιπόν ήταν από τα νοσοκομεία που ήταν σε πολύ καλή σύνθεση και που είναι ακόμα σε πολύ καλή σύνθεση από παιδιάτρους. Ανεξάρτητα για τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τι σύμβαση είχε ο γιατρός και 5 παιδιάτρους. Και έχει ακόμα 5 παιδιάτρους. Αν κάνουμε μια σύγκριση με όλα τα νοσοκομεία, να σας πω πόσους έχει το Άργος, πόσους έχει τον Άπλιο και πόσους έχει η Τρίπολη, η πατρίδα μου, που τα ξέρω. Και λίγη με ήττα και εξιλονιώτα, λίγο η συμβάση των συμβάσεων. Κύριε Δεκητά, πάνω στο πίσω υπάρχει πληροφορία ότι συνταξιοδοτείται τέτοιος λόγος. Βέβαια, θα το πω εγώ. Θα συνταξιοδοτείται και ο Μεταβελής και η επικουρική λίγο. Λοιπόν, στους μονίμους που έρχονται, άστο τι θα γίνει, άστο, περίμενε, δεν βιάζεσαι. Θέλω να είμαστε εγώ, θέλω να απαντήσω σε όλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή για ΦΕΚ ένα μόνιμο παιδίατρο που έρχεται. Έχει πάει το όνομα. Κυρία Ντάμπη. Δεύτερο, έχω δώσει για επικουρικό σε μια συμπληρωματική πρόταση και παιδίατρο. Μ' ακούς? Θέλω να μ' ακούς. Και παιδίατρο. Τρίτο. Μέχρι να λήξει η σύμβαση των επικουρικών, θα γίνει η επόμενη προκήρυξη της επικουρικής. Εάν έχουμε άλλα θέματα με μονίμους ή φύγει ο κ. Μονταβελής γιατί έχει πει ότι θα πάρει σύνταξη, να είσαστε σίγουροι ότι οι επικουρικοί θα την κατασταθούν πάλι. Εμένα και όπου με ενδιαφέρει πιο δε. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 5 παιδιά. Ένας έκτος πάει τώρα για ΦΕΚ, μια κυρία. Ένα έχω δώσει για επικουρικό, που σημαίνει ότι θα είμαστε στα ίδια πλαίσια και θα μας βρει το τέλος του χρόνου πάλι με καινούριου επικουρικού για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι το παιδιατρικό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Τι χρειαζόμαστε? Τι δεν έχουμε μάλλον στην Πελοπόννησο? Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε νεογνωλογικό τμήμα. Νεογνωλογικό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της Πελοπόννησου αυτή τη στιγμή. Αν δείτε τις διακομιδές, του Τσόλης επειδή είναι γιατρός, το βλέπει και το ξέρει, και επειδή παρακολουθούμε κάθε μέρα τις διακομιδές, παιδάκι ενός χρόνου έπεσε και μπορεί να μην έχει τίποτα. Ο φόβος του παιδιάτρου για ένα πιθανό πρόβλημα το στέλνει αμέσως σε νεογνωρολογικό τμήμα στην Αθήνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το παιδιατρικό με τους 5 παιδιάτρους αντιμετωπίζεται πάρα πολύ καλά. Και οφείλω να πω ότι η σύνθεση που είχε και με τους επικουρικούς και με τον κύριο Μεταβελή ήταν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Τα προβλήματα των διακομιδών και αν μπορώ να σας τα δείξω αφορά παιδάκια πάρα πολύ μικρά τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, πόσο χρόνο και πάνω μπορεί να κάνει κάποιο το παιδί στο νοσοκομείο και να ξέρει? Από την πρώτη μέρα μπορεί να το φέρει για να αντιμετωπιστεί και αν δεν μπορούμε να το διακομίσουμε.